Δεν πίστευα στην ασφάλεια. Πίστευα ότι είμαι άτρωτος. Εγώ είμαι το ζωντανό παράδειγμα της έλλειψης ασφάλειας. Και συνέβη το ατύχημα. Από ζωντανό παράδειγμα έλλειψης ασφάλειας κατάφερε να γίνει ζωντανό παράδειγμα της θέλησης για ζωή. Της πίστης πως κάθε ήττα κρύβει και μια νίκη. Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης έρχεται για ακόμη μια φορά να καταπλήξει σε μια ολιγόλεπτη αυτοβιογραφική ταινία για την ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ. Η ασφάλεια είναι παντού. Στο πώς οδηγείς, στο πώς κολυμπάς, στο πώς, πού και με ποιους κάνεις θαλάσσια σπορ. Σε όλα. Η ασφάλεια είναι η αγάπη για τον εαυτό σου, για τους άλλους, για τη ζωή. Το 2006, σε ηλικία 18 ετών, ο Αντώνης Τσαπατάκης τραυματίστηκε σοβαρά όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και απέκτησε παραπληγία. Όμως δεν το έβαλε κάτω. Να είμαι εγώ το τελευταίο θύμα της έλλειψης ασφάλειας. Θέλω από παράδειγμα προς αποφυγή να γίνω παράδειγμα προς μίμηση. Να με θυμούνται για το πώς μετέτρεψα το λάθος σε σωστό. Σήμερα εμπνέει και καθοδηγεί με τη στάση ζωής του. Ανέλαβα τις ευθύνες μου και προχώρησα μπροστά. Έπεσα και πάλι στην πισίνα και στάθηκα ξανά όρθιος. Είμαι όρθιος. Γιατί η ψυχή μου είναι όρθια και προχωράει. Ο Αντώνης Τσαπατάκης είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Ατόμων με Αναπηρία στο άθλημα της κολύμβησης, έχει κατακτήσει πανελλήνια και παγκόσμια ρεκόρ. Κυρίως όμως, έχει κατακτήσει μια θέση στις καρδιές όλων όσοι πιστεύουν πως η δύναμη της ψυχής είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε κινητική αδυναμία. Μια ήττα περιλαμβάνει πάντα και μια νίκη. Γιατί όμως να μην έχουμε ασφάλεια και να νικάμε πάντα.